ευαίσθητες ομάδες ηλικιών κυρίως, αλλά και ιατρικών καταστάσεων, όπως είναι τα άτομα με νοσήματα τα οποία προϋπάρχουν και τα οποία επιβαρύνουν μια κατάσταση και τα οποία, όπως σας είπα, απέφχομαι, μπορεί να οδηγηθούν σε θάνατο. Ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εισέλθει στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια. Δεν πιστεύουμε ότι θα φύγει γρήγορα, ότι όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική η επιδημία αυτή εντός εισαγωγικών κρατάει μπορεί και 10 χρόνια και επομένως αυτό το οποίο μας μένει σαν πολιτεία να κάνουμε είναι να παίρνουμε τις αναγκαίες προφυλάξεις, είτε αυτές αφορούν τις κουρουμποκτονίες, δηλαδή την καταπολέμηση ενός πυλώνα, ας το πω, υπάρξεως της νόσου αυτής, είτε να βάζουμε έγκαιρη διάγνωση, είτε να νοσηλεύουμε σωστά αυτούς οι οποίοι προσβάλλονται. Και ένα μεγάλο κομμάτι ασφαλώς είναι και η ασφάλεια του αίματος